Τα περιβλήματα του όχι. Μέχρι πρότινος, επειδή είχαμε παλιά μηχανήματα, όλα αυτά τα πτυχώματα εδώ του Όρχιος φαίνονταν σαν μια ηχογενής δομή. Μία και μοναδική. Δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε τον εινόδη χιτώνα, τον ελιτροειδή χιτώνα, την έσω και έξω στην πραγματική περιτονία. Δεν μιλάω καθόλου βέβαια για την κρεμαστήρια περιτονία και το υπόλοιπο το δαρτό. Όλα λοιπόν αυτά φαινόντουσαν σαν μια ηχογενής λωρίδα. Δεν είχαμε δηλαδή την απαραίτητη διακριτική ικανότητα στα μηχανήματα για να τα ξεχωρίσουμε αυτά. Συνεπώς δεν υπήρχε η φιλοσοφία της γνώσης αυτών των χιτώνων. Τώρα όμως με τα καινούργια τα μηχανήματα, όλοι αυτοί οι χιτώνες διακρίνονται. Όλοι, ένας προς ένα. Εδώ, αυτοί οι χιτώνες. Δέστε εδώ πώς διακρίνονται. Είναι με ένα μηχάνημα που έχουμε εμείς στο νοσοκομείο μας, είναι να μην πούμε την εταιρεία, όπου υπάρχει μεγάλο, υψηλό resolution και η κεφαλή έχει πάρα πολλούς κρυστάλλους. Δηλαδή είναι περίπου πενταπλάσιοι από ένα φυσιολογικό μηχάνημα. Έτσι λοιπόν μπορεί κάποιος να διακρίνει τον εινόδη χιτώνα, τους ελιτροειδείς χιτώνες και την εξωστραματική περιτονία. Είναι δηλαδή ευδιάκριτη αυτή η χιτώνες. Ακόμα και μικρή ποσότητα υγρού να υπάρχει αντιδραστική, μπορούμε να τη δούμε. Και βέβαια όταν χαλαρώνουν αυτοί, γιατί είπαμε ότι μπορεί να χαλαρώσουν αυτοί οι χιτώνες, κυρίως ο δαρτός και η κρεμαστήρια περιτονία, τότε μπορεί να δείτε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή ο ένας όρχος να είναι μπροστά, ο άλλος όρχος να είναι πίσω, δηλαδή μιλάμε για μια ευρεία χαλάρωση των χιτώνων αυτών, που δεν μπορούν να συγκρατήσουν αυτοί οι χιτώνες το βάρος του όρχιος, και έτσι ο ένας όρχος μπορεί να είναι εδώ, ο άλλος όρχος μπορεί να είναι πίσω. Δέστε πόσο χαλαρά είναι εδώ τα τυχώματα, με αποτέλεσμα να είναι σε μεγάλη απόσταση οι όρχοι. Παρεμπιπτόντως εδώ να πούμε για τη μαγνητική δομογραφία, ότι κυρίως η ακολουθία η TAF2, η οποία τι είναι μια ακολουθία η οποία έχει σχέση με την παθολογία, όχι την ανατομία, αλλά την παθολογία. Και ειδικά στον όρχη, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Γιατί είμαστε τυχεροί? Γιατί αυτή η ακολουθία αναδεικνύει τα υδαρή στοιχεία, είτε φυσιολογικά είτε παθολογικά. Έτσι λοιπόν, τα υδαρή στοιχεία έχουν αυξημένο σήμα, είναι δηλαδή λευκά, αυτά τα λευκά, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε βλάβη μέσα στον όρχη να υπάρχει, οποιαδήποτε βλάβη, τι κάνει αυτή η βλάβη? Έχει λιγότερο νερό από το φυσιολογικό όρχη, με αποτέλεσμα οι βλάβες αυτές να έχουν χαμηλό σήμα. Έτσι λοιπόν ανοιχνεύεται εύκολα οποιαδήποτε μικρή βλάβη να υπάρχει στον όρχη. Έτσι λοιπόν αυτή η TAF2 ακολουθία θα μας χρησιμεύσει πάρα πολύ. Επίσης θα μας χρησιμεύσει πάρα πολύ όχι μόνο για την ανίχνευση βλαβών, γιατί έχουμε τον υπέρηχο, αλλά γιατί το τείχωμα του όρχιος που λέγεται εινόδης χιτώνας, εινόδης χιτώνας σημαίνει ότι έχουμε λιγότερο νερό. Με αποτέλεσμα λιγότερο νερό, έχουμε χαμηλό σήμα, έχουμε μαύρη απεικόνηση του εινόδου χιτώνας, ώστε βλέποντας ένα νεόπλασμα που ακουμπάει ή προσπερνάει αυτό το εινόδη χιτώνα, μπορούμε να δούμε την τοπική επέκταση ενός νεοπλάσματος. Συνεπώς, τα αυδιοακολουθία, ο όρχης ο φυσιολογικός, υδαρή στοιχεία, αυξημένο σήμα, απεικονίζεται λευκός, άσπρος.
Και την έχει ιδαρή στοιχείο ο εινώδης χιτώνας. Συνεπώς ο εινώδης χιτώνας, λιγότερο νερό, χαμηλό σήμα, απεικονίζεται μαύρος και αυτό το κοντράστ μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε στην τοπική διήθηση του εινώδους χιτώνας, του ηλεκτροειδούς χιτώνας και ο υπέρηχος μαζί με τον μαγνήτη, την ταυδίο, να μας δώσουν ένα σωστό αποτέλεσμα, η μία μέθοδο να τσεκάρει την άλλη μέθοδο, όσον αφορά την τοπική επέκταση ενός νεοπλάσματος. Να και οι χιτώνες, να η κοιλότητα. Έτσι βλέπετε εδώ τους χιτώνες του ιδίως ηλεκτροειδούς χιτώνα. Μέσα βλέπετε την κοιλότητα αυτή που μπορεί να έχει λίγο φυσιολογικό υγρό, 2 έως 5 ml. Αλλά όταν αυξηθεί το υγρό, γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι έχουμε τις καταστάσεις της υδρογκύλησης. Αυτά λοιπόν για την ηχοδομή. Ακούω ερωτήσεις όσον αφορά την ηχοδομή του όρχιου σου. Κύριε Σφοκίτη. Είναι μία από τις ωραίτερες ομιλίες. Προς το παρόν δεν έχω ερώτηση. Είναι μία από τις ωραιότερες ομιλίες που έχω ακούσει στην καριέρα μου. Ενθαρρύνω τους νέους συναδέλφους. Είναι νωρίς να ρωτήσω πώς, τι αλλάζει σε κάποια φλεγμονή. Στην οικοδομή. Ναι. Είναι νωρίς, έτσι. Θα αναφερθεί αργότερα. Και ο Πέτρος το περιμένει, θέλει μία ερώτηση. Ιδίως περιστατικά που αξιολογούνται για καρκίνο του όρχη, σε follow-up μετά, βλέπουμε αρκετές φορές την απεικόνηση αυτών των μικροαποτιτανώσεων, οι οποίες αποκολογική... Θα τα πούμε μετά. Έχουμε μια ομιλία. Το γιατρός. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι για τα ορχικά διαφραγμάτια. Βλέπουμε ορισμένες φορές να διαγράφονται έντονα. Σημαίνει κάτι αυτό, δηλαδή γραμμοειδέο δός, πολύ έντονα. Θα το ακούσεις στο επόμενο. Θα το πείτε. Είπα για την ηχοδομή. Έχει διαφορά η ηχοδομή. Συγγνώμη λίγο στο μικροπέριμενο. Υπάρχει διαφορά στην ηχοδομή όταν έχουμε μια οσχιοκύλη με μια... πώς φαίνεται μέσα, γιατί έχουν έρθει περιστατικά τα οποία μας λένε οι συνάδελφοι ακτινολόγια είναι υδροκύλη. Και τους στέλνουμε σε άλλους συναδέλφους και λέει μα δεν είναι, είναι έντερο, παραδείγματος χάρη. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό είναι... Ένα φακό και το βλέπεις. Δηλαδή έλεος. Εντάξει, ο φακός όταν είναι πολύ μεγάλη, δεν αλλά άμα είναι κάτι μικρό... Δεν έχει καμία σχέση η ηχοδομή του όρχιος, η ηχοδομή της υδροκύλης με μια εντερική έλικα η οποία έχει καταδυθεί μέσα στο όρχιο. Καμία σχέση. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, το φαινόμενο αυτό των μικροανακλάσεων στο έντερο. Το έντερο είναι μεγάλη διαχωριστική ανακλαστική επιφάνεια και ειδικά ο αέρας ο οποίος περιέχεται μέσα στο έντερο όταν περιέχεται κάνει μια ακουστική σκιά η οποία ονομάζεται βρώμικη ακουστική σκιά. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο στη μία περίπτωση στον όρχη με ηχοδομή από το σκέτερινγκ και στην άλλη έχουμε να κάνουμε μία ηχοδομή από ανακλάσεις προς τα πίσω. Τελείως διαφορετικά πράγματα.